στέκεται αγέροχη στην άκρη της ερήμου, αψηφώντας το χρόνο. Πάνω από 4.500 χρόνια. Η μεγάλη πυραμίδα του Χέοπα δεν είναι απλώς ένα αρχαίο μνημείο. Είναι μια πρόκληση. Μια σιωπηλή πρόκληση απέναντι σε κάθε νέα γενιά που νομίζει πως κατέχει τη γνώση. Πώς τη χτίσανε, ποιος είχε την ιδέα και τι τεχνογνωσία απαιτήθηκε για να τοποθετηθούν 2,5 εκατομμύρια λίθη με τέτοια ακρίβεια που ούτε σήμερα δεν μπορούμε να αντιγράψουμε με απόλυτη ευκολία. Οι απαντήσεις είναι λίγες, οι θεωρίες πολλές και το μυστήριο παραμένει. Μα τι θα γινόταν αν έπρεπε να την ξαναχτίσουμε σήμερα? Όχι με γερανούς, όχι με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά με έναν μόνο σύμμαχο, τη σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη. Μια AI που γνωρίζει τη φυσική, τη γεωμετρία, τη χημεία, που σκέφτεται, προσομοιώνει, προβλέπει. Αν μια τέτοια νοημοσύνη είχε αναλάβει την κατασκευή της Μεγάλης Πυραμίδας, τι θα έκανε? Η πυραμίδα του Χέοπα, ένα αριστούργημα ακρίβειας. Η πυραμίδα του Χέοπα ή αλλιώς η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας. Χτίστηκε γύρω στο 2560 π.Χ. στο απόγειο του Παλαιού Βασιλείου της Αιγύπτου από τον Φαραώ Χέοπα, γνωστό στους αρχαίους Έλληνες ως Χέοψ. Είναι το μοναδικό από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου που στέκει ακόμη όρθιο. Όμως, αυτό που την κάνει πραγματικά μοναδική είναι η ακρίβεια. Το ύψος της αρχικά έφτανε τα 146,6 μέτρα, σήμερα είναι περίπου 138 λογοφθοράς. Η βάση της έχει μήκος περίπου 230 μέτρα σε κάθε πλευρά με απόκληση λιγότερη από 20 εκατοστά. Η συνολική απόκληση από τον γεωγραφικό βορρά είναι μόλις 0,067 μοίρες. Οι πέτρες είναι πάνω από 2,3 εκατομμύρια, με βάρος που φτάνουν έως και 70 τόνους η καθεμία. Αυτά δεν είναι απλώς αρχιτεκτονικά επιτεύγματα. Είναι γεωμετρική τελειότητα σε κοσμική κλίμακα. Και το ερώτημα παραμένει. Πώς σε μια εποχή χωρίς GPS, χωρίς λέιζερ, χωρίς υπολογιστές, κατάφεραν τέτοια ακρίβεια? Είναι σαν κάποιος ή κάτι να γνώριζε ακριβώς τι έκανε σε βαθμό που η σημερινή τεχνολογία θα ζήλευε. Τι θα συνέβαινε λοιπόν, αν ζητούσαμε από μια σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη να μας δείξει πώς θα την έκτιζε η ίδια? Η απάντηση ίσως μας κάνει να δούμε την αρχαιότητα αλλιώς. Αν η τεχνητή νοημοσύνη ήταν ο αρχιτέκτονας. Φαντάσου πως σήμερα ζητούσαμε από μια σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη να χτίσει ξανά την πυραμίδα του Χέοπα. Όχι με γερανούς, όχι με μπετόν, όχι με ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά με βάση τα μέσα και τα υλικά της αρχαίας Αιγύπτου και με όπλο τη σύγχρονη γνώση της φυσικής, της γεωμετρίας και της λογιστικής οργάνωσης. Η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεκινούσε με αναλύσεις εδάφους. Πού υπάρχει η καλύτερη στατικότητα? Ποιο σημείο θα αντέχει βάρος εκατομμυρίων τόνων για χιλιάδες χρόνια? Θα επέλεγε ένα οροπέδιο, όπως αυτό της Γκίζας, αλλά με απόλυτο προσανατολισμό προς τα σημεία του ορίζοντα. Θα χρησιμοποιούσε τον ήλιο, τα αστέρια και τη σκιά, ακριβώς όπως ίσως έκαναν και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Επίσης, θα μοντελοποιούσε ολόκληρη την πυραμίδα σε τρισδιάστατο χώρο. Θα σχεδίαζε κάθε στρώμα, κάθε λίθο, κάθε διάδρομο. Θα πρότεινε τυποποιημένα μεγέθη λίθων για να επιταχύνει την κατασκευή. Και θα ομαδοποιούσε τους εργάτες ανάλογα με την ειδικότητά τους. Λατόμοι, μεταφορείς, τοποθετητές, επιθεωρητές. Πώς θα ανέβαζε αυτούς τους ογκόληθους σταδιακά προς την κορυφή? Η τεχνητή νοημοσύνη θα απέκλειε τις εξωτερικές τεράστιες ράμπες. Ήταν αναποτελεσματικές και ασταθείς. Θα πρότεινε μια εσωτερική σπυροειδή ράμπα κρυμμένη στο σώμα της πυραμίδας. Και για τη μεταφορά. Θα σχεδίαζε ξύλινα έλκυθρα, που γλιστρούν πάνω σε υγρή άμμο, μειώνοντας κατά 50% την τριβή. Κάτι που αξίζει να σημειωθεί, φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από αιγυπτιακές τοιχογραφίες. Και τέλος, θα διαχειριζόταν χιλιάδες εργάτες με στρατιωτική ακρίβεια. Κάθε εργάτης θα είχε ρόλο και καθήκον. Οι ομάδες θα άλλαζαν βάρδιες, οι τραυματίες θα αντικαθίστανται, η παραγωγικότητα θα μετρούταν καθημερινά. Όχι σκλαβιά. Οργάνωση, πειθαρχία και αποστολή. Και το πιο εντυπωσιακό. Όλα αυτά, οι ράμπες, οι λίθοι, τα εργαλεία, οι άνθρωποι θα είχαν υπολογιστεί από πριν. Η κατασκευή δεν θα προχωρούσε με το μάτι. Θα ήταν το πιο ακριβές αρχιτεκτονικό σχέδιο της αρχαιότητας βασισμένο σε αλγορίθμους του σήμερα. Η έκπληξη της τεχνογνωσίας.
Η τεχνητή νοημοσύνη, με τα σημερινά δεδομένα, θα σκεφτόταν απλά. Πρέπει να φτιάξω εκατομμύρια λίθους. Όλοι σχεδόν ίδιοι. Και να τους τοποθετήσω με ακρίβεια χιλιοστού. Μπορώ να το κάνω ευκολότερα αν δεν τους μεταφέρω. Αν τους κατασκευάσω επί τόπου. Σήμερα υπάρχουν θεωρίες που προτείνουν ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν λάξευαν όλους τους λίθους, αλλά κάποιους τους έφτιαχναν σαν αρχαίο μπετόν. Ονομάζονται γεωπολιμεροί. Πέτρα τεχνητή από φυσικά υλικά ασβεστόλιθο, άργυλο, νερό και ασβέστη, αναμεμειγμένα σε μείγμα. Το μείγμα ρίχνεται σε ξύλινα καλούπια, σκληραίνει και παίρνει το σχήμα που θέλετε. Και μόλις στεγνώσει, μοιάζει με φυσική πέτρα. Ο χημικός Τζόζεφ Νταβίντοβιτς υποστηρίζει πως μερικοί λίθοι της πυραμίδας δεν έχουν μικροδομή φυσικής πέτρας, αλλά μικροσκοπικά σημάδια τεχνητής χύτευσης. Αν αυτό ισχύει, τότε μιλάμε για ένα είδος αρχαίας χημίας που η τεχνητή νοημοσύνη θα αποδεχόταν με ενθουσιασμό. Μερικά σημεία στην πυραμίδα δείχνουν πέτρες τόσο κοντά η μία στην άλλη που ούτε λεπίδα ξηραφιού δεν χωρά ανάμεσά τους. Αυτό δεν είναι εύκολο με λαξευμένους ογκόλιθους, αλλά είναι φυσικό αποτέλεσμα αν δύο καλούπια γεμίσουν με το ίδιο μείγμα το ένα δίπλα στο άλλο. Αν η τεχνητή νοημοσύνη το σκεφτόταν έτσι, μήπως τελικά το είχαν σκεφτεί και οι Αιγύπτιοι, μήπως κάποια από τα μπλοκ δεν μεταφέρθηκαν, αλλά χτίστηκαν εκεί που βρίσκονται σήμερα. Και αν ναι, τι άλλο ήξεραν για τα υλικά, τη θερμοκρασία, τον χρόνο πήξης, που εμείς μόλις τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε? Η μεγάλη πυραμίδα δεν είναι μόνο πέτρα και όγκος. Είναι και χημεία, και λογική, και ίσως χαμένη γνώση. Για την τεχνητή νοημοσύνη, η χρήση γεωπολιμερών θα ήταν η έξυπνη λύση. Αν όμως οι αρχαίοι το έκαναν ήδη τότε, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη που πλησιάζει την τελειότητα. Είναι εμείς που επιστρέφουμε εκεί όπου κάποτε βρεθήκαμε. Η σημασία της ακρίβειας. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα σταματούσε στην πρακτικότητα. Όχι αν είχε όλη τη γνώση που διαθέτουμε σήμερα. Θα σκεφτόταν, χτίζω κάτι για να αντέξει, για να μείνει, να μιλήσει στους αιώνες. Θα απαιτούσε απόλυτη γεωμετρική συμμετρία. Όχι για λόγους αισθητικής, αλλά επειδή η συμμετρία επιβιώνει στον χρόνο. Και έτσι, η μεγάλη πυραμίδα σχεδιάστηκε με τέτοια ακρίβεια που ακόμη και σήμερα η βάση της αποκλίνει μόλις λίγα χιλιοστά από το τέλειο τετράγωνο. Η γωνία κλίσης της. Περίπου 51,80 4 μοίρες, ένας αριθμός που συνδέεται άμεσα με τη χρυσή τομή, φ. Δεν είναι τυχαίο. Είναι προμελετημένο. Αν η τεχνητή νοημοσύνη είχε τη δυνατότητα να σηκώσει το βλέμμα της, θα πρότεινε η κατασκευή να ευθυγραμμιστεί με τον ουρανό. Πράγματι, οι πλευρές της πυραμίδας δείχνουν τα 4 σημεία του ορίζοντα. Οι εσωτερικοί διάδρομοι της, σύμφωνα με μελέτες, δείχνουν προς τον Ορίωνα και τον Σύριο άστρα ιερά για τους αρχαίους Αιγυπτίους. Οι αριθμοί που ενσωματώνονται στη γεωμετρία της πυραμίδας σχετίζονται με το π 3,14, τη χρυσή τομή φ 1,618 και την αναλογία μεταξύ περιφέρειας και ύψους, σαν να πρόκειται για ένα γιγαντιαίο μαθηματικό σύμβολο. Μια σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη, αναλύοντας όλα αυτά, ίσως έλεγε: αυτό δεν είναι απλώς ένα κτίσμα. Είναι ένας υπολογιστής, ένας μηχανισμός μνήμης, ένα σύστημα επικοινωνίας με το μέλλον ή, όπως το λένε κάποιοι σήμερα, ένας υπολογιστής αιωνιότητας. Γιατί κάποιοι αριθμοί δεν είναι απλώς μετρήσεις. Είναι προσευχές σκαλισμένες σε πέτρα. Και η πυραμίδα δεν χτίστηκε μόνο για να ταφεί ένας βασιλιάς. Χτίστηκε για να κρατήσει κάτι που οι άνθρωποι ξεχνούν εύκολα. Τη σύνδεσή τους με το άπειρο. Η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας παραμένει αγέροχη, αμίλητη, ανεξήγητη. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά πώς χτίστηκε. Δεν βρέθηκαν σχέδια. Δεν διασώθηκαν οδηγίες. Κι όμως, στέκει εκεί σαν κάτι που δεν θα έπρεπε να είναι δυνατό. Ακόμη και μια σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη με τα δεδομένα της φυσικής, της γεωμετρίας, της οργάνωσης θα στεκόταν μπροστά της με δέος. Θα αναγνώριζε τη μέθοδο. Θα καταλάβαινε τη λογική. Μα ίσως να ένιωθε και κάτι που δεν εξηγείται με εξισώσεις, σεβασμό και φόβο. Γιατί εκείνοι που τη σχεδίασαν, χωρίς υπολογιστές, χωρίς δεδομένα, χωρίς ρεύμα, κατάφεραν κάτι που ακόμη και σήμερα δεν θεωρείται απλό.
Ποιοι ήταν λοιπόν πραγματικά? Μήπως είχαν πρόσβαση σε γνώση που χάθηκε? Ή μήπως η επιθυμία τους να μιλήσουν στο μέλλον τους οδήγησε πέρα από τα όρια της εποχής τους? Η Μεγάλη Πυραμίδα δεν είναι μόνο ένα μυστήριο της αρχαιότητας, είναι και ένας καθρέφτης του μέλλοντος μας. Γιατί μέσα από την απόλυτη ακρίβεια, μέσα από την γεωμετρία και το σκοπό, μας θυμίζει κάτι διαχρονικό. Ότι ο άνθρωπος, όταν θέλει να αγγίξει το άπειρο, το κάνει με την ίδια σοβαρότητα που μια τεχνητή νοημοσύνη χτίζει έναν αλγόριθμο, μόνο που οι αρχαίοι τον έγραψαν σε πέτρα. Αν είχατε μια τεχνητή νοημοσύνη στο πλευρό σας, με πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του σήμερα, ποιο μυστήριο του παρελθόντος θα τη ζητούσατε να σας εξηγήσει? Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου ως το τέλος. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, πατήστε like και εγγραφή για να στηρίξετε το κανάλι και να μην χάσετε τις επόμενες ιστορίες που αξίζει να υποθούν. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο μας, να είστε όλοι ασφαλείς και να παραμένετε πάντα περίεργοι για το άγνωστο.